πόλεως και Κρυμαίας, μία άλλη επιστολή έστειλε ο γέροντας Σοφρόνιος του Έσεξ, στην οποία απαντούσε σε αυτούς που τον ρωτούσαν για τη σοφία της ζωής. Τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς είπε. Ο Γιώργος Ομπάρλας θα μας βοηθήσει σε αυτό. Ερώτηση προς τον πατέρα Σοφρόνιο. Είπατε ότι αρχίσατε να γράφετε επειδή πολλοί θέλησαν να γνωρίσουν με εύκολο τρόπο τη σοφία της ζωής. Μα όσο και αν διαπάσουν, δεν μπορούν να τη γνωρίσουν, διότι για να τη μάθουν είναι απαραίτητο να φοιτήσουν στο σχολείο της ζωής από το οποίο εσείς περάσατε. Πατήρ Σοφρόνιος, εν μέρη δεν το αρνούμε αυτό, αλλά γιατί να μην αποδεχθώ ότι δεν δημιούργησα εγώ όλες αυτές τις σκέψεις που φέρω, αλλά ότι τις δέχτηκα από άλλους, από την Καινή Διαθήκη, από τους δασκάλους μου. Και οι άνθρωποι που ήδη έχουν εγκαταλείψει εντελώς τη μελέτη του Ευαγγελίου, αν ακούσουν αυτό το λόγο, ίσως πούν: ναι, θα προσπαθήσω κι εγώ. Ο άνθρωπος αυτός δοκίμασε, αποφάσισε και να τι του δόθηκε. Είναι αυτό που έκανε και ο γέροντας Σιλουανός. Το παράδειγμά του ενέπνευσε χιλιάδες ανθρώπους. Είναι πολύ πιθανό ότι έθεσε τη βάση για μια νέα άνθηση της πνευματικής ζωής. Στον γέροντα Σιλουανό, άνθρωπο απλό και φυσικό, δόθηκε να γνωρίσει και να βιώσει εκείνη τη μορφή της αγάπης, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, με την οποία ο Κύριος αγάπησε τον άνθρωπο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της αγάπης αυτής συνίσταται στο ότι όταν δίνεται αυτό το αίσθημα, της καρδιάς, τότε χωρίς καμία λογική απόδειξη είναι φανερό για τον άνθρωπο ότι δεν πεθαίνει, ότι είναι αιώνιος. Καμιά επιστημονική γνώση δεν οδηγεί σε αυτό. Ο Αϊνστάιν έγραψε ένα βιβλίο για τον εαυτό του, «Πώς βλέπω τον κόσμο». Βίωσε κάποτε μια κατάσταση κάποιου μυστικιστικού δέους, οπότε η σκέψη του προχώρησε ακόμη και στο να ανακαλύψει τον τύπο ή την εξίσωση, όχι μόνο για την ύλη αλλά και για το Θεό. Αλλά δεν γνώρισε το Θεό ως πρόσωπο. Η αντίληψή του έφτασε ως εκείνο το επίπεδο όπου υπερτερούν οι φιλόσοφοι. Αυτοί, εξετάζοντας την ύπαρξη, δεν μπορούν με κανέναν τρόπο να συμφωνήσουν στο ότι η αρχή του παντός είναι το άτομο του υδρογόνου και ότι όλες οι μορφές της δικής μας υπάρξεως δημιουργήθηκαν ως στοιχεία επακόλουθα κάποιων συνδυασμών αυτών των ατόμων. Αυτό κάποτε αποτελεί στήριγμα για τους ανθρώπους, ώστε μόνοι τους να πορευτούν με εμπιστοσύνη στο δρόμο εκείνο που έδειξε ο Χριστός. Ερώτηση. Είπατε ότι όταν ο άνθρωπος εκτρέπεται προς το κακό, τότε χάνει το σύνδεσμο με το Θεό, δηλαδή δημιουργείται ένα ρήγμα. Όμως αυτό είναι μάλλον μονόπλευρο ρήγμα. Είναι ρήγμα του ανθρώπου με το Θεό και όχι του Θεού με τον άνθρωπο. Πατήρ Σοφρόνιος, ναι. Σε αυτό εμπεριέχεται και το τραγικό της πτώσεως, ότι ο Θεός ήρθε και έδειξε ότι αυτός δεν θέλει να μας εγκαταλείψει, αλλά ότι οι άνθρωποι απομακρύνονται, δηλαδή με την έννοια ότι ο Θεός δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Ορίστε, τώρα ζούμε τόσο φοβερά γεγονότα. Πόλεμο στο Βιετνάμ, πόλεμο στην Ιγυρία, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, πείνα στη γη που πλήττει με θάνατο χιλιάδες και χιλιάδες ανθρώπων. Λογικά μας φαίνεται ότι αν η ανθρωπότητα ζούσε με άλλες αρχές, τότε θα μπορούσε να τους στρέψει όλους. Ότι οι πόροι που δαπανώνται για τον πόλεμο, ακόμη και όταν δεν υπάρχει αυτός, υπερβαίνουν τους πόρους που θα ικανοποιούσαν τις ανάγκες όλων αυτών που πεθαίνουν. Σε σχέση με αυτά ρώτησα στην Αγγλία έναν άνθρωπο. Αν είχατε απόλυτη εξουσία, τι θα κάνατε με όσους σας φαίνονται υπαίτιοι αυτού του κακού? Η απάντηση ήταν: αν είχα τέτοια απόλυτη εξουσία, τότε δεν θα μπορούσα να κινηθώ. Αυτή η εξουσία θα με παρέλυε. Και τόσο ανίσχυρο βλέπουμε μπροστά μας τον Χριστό Θεό που είπε: «Μη αντιστείνε το πονηρό». Δηλαδή, δώσε τη ζωή σου, ακόμη και όταν σου φαίνεται ότι σε κακοποιούν. Έτσι, αν ο Θεός δεν έχει σχέση με το κακό, τότε το κακό δεν περικλείει αυτό το λόγο του Χριστού Θεού και
Και έτσι αυτός φαίνεται σαν να μας ρίχνει σε κάποια φυλακή, σαν να μας απορρίπτει κλπ. Για τα λόγια «αγαπάτε τους εχθρούς ημών» μαρτυρούν ότι στο Θεό δεν υπάρχει αυτή η απόρριψη. Είναι εξωχρονικό φαινόμενο. Σύμφωνα με τη βιβλική αποκάλυψη, πριν από τον άνθρωπο έπεσε ο αιωσφόρος. Γι' αυτό και η ανθρώπινη πτώση, η οποία υποκινήθηκε από τον αιωσφόρο, φέρει αιωσφορικά στοιχεία. Αλλά ως τώρα μπορεί να συναντήσει στη γη πάρα πολλούς ανθρώπους που σκέπτονται για την αυτοθέωση του ανθρώπου, ότι δεν υπάρχει κανείς και τίποτε υψηλότερο, ότι στο είναι βασιλεύει ο άνθρωπος, ότι ο άνθρωπος θα γίνει ο απόλυτος κυρίαρχος του κόσμου. Όταν όμως μιλούμε για την αμαρτία, αυτή η έννοια δεν είναι ηθική, είναι οντολογική, που υπερβαίνει τους κανόνες της κοινωνικής ζωής. Όχι επειδή είναι ενάντια στους κανόνες, αλλά επειδή προχωρεί απείρως μακρύτερα από αυτούς. Οι ηθικοί κανόνες μιλούν για τιμωρίες, ενώ ο Θεός λέει «αγαπάτε τους εχθρούς ημών, μη φοβήστε από τον αποκτενόντον ημάς». Αλλά αυτό είναι αδύνατο να το εξηγήσεις με λέξεις και να το αντιληφθείς αλλιώς παρά μέσω της καρδιάς. Γιατί όλοι οι άνθρωποι, όσο έχουν την αίσθηση της παρουσίας του θανάτου, είναι φυσικό να προστατεύουν τον εαυτό τους από όλα τα πλάσματα που επιβάλλουν τη ζωή τους. Και μέχρι τώρα ακριβώς γι' αυτό γίνεται η πάλι στον κόσμο. Ο Χριστός είπε «Είσαι στην ημών ο πατήρ ο ουράνιος, πάντες δε ημείς αδελφίεστε». Έτσι, οποιονδήποτε πόλεμο και να διαλέξουμε, αυτός θα έχει πάντα χαρακτήρα αδελφοκτόνο. Ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ και αυτός ο καϊνικός χαρακτήρας διακρίνεται όλα τα χρόνια στην ιστορία. Όταν το κατανοήσουμε αυτό, τότε μας παρουσιάζεται η ανάγκη να νικήσουμε μέσα μας αυτή την τάση. Γιατί αν έχουμε μέσα μας αυτή την αιωσφορική κίνηση, η δυναμική της πτώσεως συνεχίζει να αυξάνεται. Ένας άνθρωπος είπε, «Μπορεί γι' αυτό να απαγορεύτηκε στον άνθρωπο να γνωρίσει το καλό και το κακό, γιατί μπροστά στην ατέλειά του και την επιδίωξή του να πολεμήσει το κακό, θα καταστρέψει όλα όσα του φαίνονται φορείς του κακού και θα αρχίσει η αλληλοκαταστροφή». Ερώτηση. Αλλά και οι Ιησουίτες δεν πολιτεύονται με τον τρόπο αυτό. Πατήρ Σοφρόνιος. Δόξα τω Θεώ δεν είμαστε οι Ιησουίτες. Αν οι άνθρωποι ήταν σαν τα παιδιά, τότε θα ζούσαν χωρίς αυτές τις ακατάπαυστες αδελφοκτόνες μάχες. Νομίζω ότι η αιτία όλων των πολέμων και των ταραχών δεν είναι η υλική κατάσταση αλλά η πνευματική. Και στη βάση όλων των ιστορικών γεγονότων δεν βρίσκονται υλικές αιτίες αλλά πνευματικές. Όταν θυμάμαι πώς ζούσα στην έρημο του Άθρο, νομίζω ότι σε κανέναν δεν είναι δυνατό να περιγράψει τη φτώχεια αυτής της ζωής. Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος βρίσκεται σε τέτοια ελευθερία πνεύματος που δεν θα την άλλαζε με τίποτε. Και αυτοί που μαζεύουν θησαυρούς ή ακόμη και σκοτώνουν τα αδέλφια τους ώστε να αυξηθούν οι θησαυροί αυτοί, φαίνονται παράφορνες, εσκοτισμένοι. Ως τώρα δεν δέχτηκαν τον Χριστό. Ακόμη και αυτοί οι λαοί που διεκδικούν χριστιανικούς τίτλους στην πορεία της ιστορίας ντροπιάστηκαν, γιατί μέχρι και τα προηγούμενα χρόνια οι πιο επικίνδυνοι ήταν πάντα αυτοί οι λαοί που αυτοαποκαλούνταν χριστιανικοί. Οι λιγότερο φωτισμένοι λαοί δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν τέτοια μέσα εξολοθρεύσεως όπως οι λαοί που φωτίστηκαν με το πνεύμα του Χριστού. Αυτό όμως δεν συνέβη επειδή ο Χριστός είναι πατέρας του κακού, αλλά όπως είπαμε, το μεγάλο δώρο της ελευθερίας πραγματώθηκε σε αυτούς τους λαούς με αρνητική προοπτική.